Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Θα ξεκινήσουμε με την πολύκροτη υπόθεση των τριών παιδιών από την Πάτρα της οικογένειας Δασκαλάκη Πισπυρίγκου. Η Ρούλα Πισπυρίγκου από τη φυλακή, μιλώντας με ειδική ψυχολόγο, άρχισε να τα γυρνάει ειδικά για την περίπτωση του βρέφους της Ήριδας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει αυξημένη σημασία. Με τη Ρούλα Πισπυρίγκου να προσπαθεί εν αγωνίως να αντικρούσει τα στοιχεία του πορίσματος, συνεχίζουν να έρχονται στο φως νέες πληροφορίες στο θρίλερ της Πάτρας. Διαφορετική εκδοχή για το τι συνέβη το βράδυ που πέθανε στο σπίτι της οδού Μπιζανίου στην Πάτρα, η 6 μηνών Ήριδα, φαίνεται πως έδωσε η Ρούλα Πισπυρίγκου στην ψυχολόγο που την επισκέφτηκε μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω εκδοχή ανατρέπει όσα έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα τόσο από τη Ρούλα όσο και από την αδελφή της Δήμητρα Πισπυρίγκου, η οποία βρισκόταν στο σπίτι όπου άφησε την τελευταία του πνοή το μωρό. «Πήγα να φτιάξω την κρέμα και είπα στη Δήμητρα, ετοίμασέ την και φέρ την να την ταΐσω. Και μου έφερε ένα παιδί μπλε. Και μου λέει, τι έπαθε? Μου έπεσαν όλα, μου κόπηκαν τα πόδια και ήταν εκεί και με κοίταγε. Τα ματάκια της μισάνυχτα και έκανε έναν ήχο με το στόμα της, σαν να ξεφυσούσε», φέρεται να είπε η Ρούλα Πισπυρίγκου. Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Πισπυρίγκου στην κατάθεσή της ισχυρίστηκε ότι το παιδί δεν ανάσαινε όταν το βρήκε στην κούνια του τη μοιραία εκείνη ημέρα. Ωστόσο, η προφυλακισμένη 33χρονη έδωσε μια άλλη εικόνα συζητώντας με την κλινική παιδοψυχολόγο. Επίσης, φέρεται να σχολίασε τη στάση του Μάνου Δασκαλάκη όταν πέθανε η Ήριδα. Όπως είπε, σύμφωνα πάντα με ασφαλείς πληροφορίες, ο σύζυγός της στεναχωρήθηκε την ημέρα της κηδείας και μετά ήταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν στεναχωριόταν, δεν έκλαιγε, δεν την ανέφερε, δεν ήταν θλιμμένος. Σκεφτόμουν ότι ήταν ανέσθητος. Με θύμωνε και του το έλεγα άπειρες φορές αυτό και εκείνος μου απαντούσε ότι το διαχειρίζεται ο καθένας με το δικό του τρόπο. Κοιτούσα να το σεβαστώ αυτό. Ο Μάνος θεωρούσε ότι επειδή είχε μείνει η Τζορτζίνα πίσω, έπρεπε να μείνει δυνατός για εκείνη, φέρεται να είπε η Ρούλα στον ψυχολόγο. Η παιδοψυχολόγος, μετά τις συνεδρίες που είχε με τη Ρούλα Πισπυρίγκου στη φυλακή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Τζορτζίνας, κατέληξε ότι η κατηγορούμενη προσπάθησε έντονα να την πείσει για τη δική της αλήθεια και τελικά να επιβεβαιώσει ότι τα κατάφερε. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Σήμερα η οικογένεια της Ρούλας Πισπυρίγκου και συγκεκριμένα η μητέρα της με τον πατριό της επισκέφτηκαν το σπίτι Δασκαλάκη Πισπυρίγκου στην οδό Μπιζανίου με στόχο να το αδειάσουν κυριολεκτικά. Πήραν πράγματα που ήσαν ακόμη μέσα στο εν λόγω σπίτι. Θα μας πει λεπτομέρειες η Χριστίνα Μαρκεζίνη, η οποία είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα μας πεις, Χριστίνα, ουσιαστικά όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα το πρωί ουδής το περίμενε. Επήγε κυρίως η μητέρα της Ρούλας Πισπυρίγκου, βοηθούμενη από το σύζυγό της, για να πάρουν τα πράγματα που είχαν απομείνει ακόμα και κάποια των τριών παιδιών. Πες μας λεπτομέρειες. Έτσι είναι, Δημήτρη. Ενώ η Ρούλα Πισπυρίγκου προετοιμάζεται για όσα θα πει στην κατάθεση που έχει κληθεί να δώσει, ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ήριδας, την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο δικηγόρος της Όθωνας Παπαδόπουλος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, η οικογένειά της αδειάζει το σπίτι της οδό Μπιζανίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από νωρίς το πρωινό του Σαββάτου, η μητέρα της Ρούλας Πισπυρίγκου, μαζί με τον άνδρα της και ένα ακόμη συγγενικό πρόσωπο, μετέβησαν στην οδό Μπιζανίου 27 με σκοπό να κλείσουν το σπίτι. Όποια αντικείμενα θεωρούν πως πρέπει να μεταφερθούν, τα έβαλαν σε κούτες, ώστε εντός της ημέρας ή τα επόμενα 24 ώρα, ενδεχομένως και αύριο που είναι Κυριακή και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στην οδό, ενώ ακόμη και παιχνίδια των τριών παιδιών μεταφέρθηκαν με μαύρες σακούλες στους κάδους απορριμμάτων. Προφανώς η απόφαση αυτή της οικογένειας είναι σε πλήρη συμφωνία με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, δεδομένου ότι πλέον το σπίτι δεν κατοικείται και κάποια πράγματα που υπάρχουν θεωρούνται χρήσιμα και θα μεταφερθούν.
Προφανώς στο σπίτι του Αλυσού, όπου πλέον διαμένουν η μητέρα και η αδελφή της προφυλακισμένης. Να σημειωθεί πως ο Μάνος Δασκαλάκης έχει μεταφέρει τα πράγματά του από το σπίτι και μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπυρίγκου τον περασμένο Απρίλιο, συγγενικό του πρόσωπο έχει μετεβεί στο σπίτι της οικογένειας και έχει πάρει μόνο το ημίωμο λαμπραντόρ που ήταν δικό του. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν οι ειδήσεις, διότι οι αποκαλύψεις ουσιαστικά είναι πάρα πολλές. Θα ξαναδούμε τη Χριστίνα Μαρκεσίνη, με την οποία ουσιαστικά τις λοιπές ειδήσεις θα τις πούμε ακολούθως από την τρέχουσα επικαιρότητα. Χριστίνα, θα περάσουμε να δούμε μαζί το ρεπορτάζ για τον κορονοϊό. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι διατείνονται ότι υπάρχουν πάρα πολλά εκολαπτήρια κορονοϊού και δεν λένε άλλα, αλλά για τα πλοία και τα αεροπλάνα, όπου οι επιβάτες δεν φορούν τη μάσκα δυστυχώς, αλλά τη φορούν στα λεωφορεία, και οι ειδικοί, με προεξάρχουσα την κυρία Λινού, υποστηρίζουν ότι στα αστικά λεωφορεία μπαίνεις και βγαίνεις, ενώ στο αεροπλάνο μένεις επί πολλή ώρα, άρα είναι πιο επικίνδυνο να κολλήσεις κορονοϊό. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού μίλησε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού. Η κυρία Λινού αναφέρθηκε στην πορεία της πανδημίας μετά την έξαρση που έχει παρατηρηθεί από την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και των επαναλημόξεων. «Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι μόνο η μεγάλη αριθμή των κρουσμάτων», λέει η κυρία Λινού, «σε αντιστοιχεία με μικρό αριθμό τεστ. Εκείνο που απασχολεί περισσότερο είναι η αριθμή περιστατικών ανά 100.000 κατοίκους, που είναι υπερβολικά υψηλή. Το ίδιο ισχύει και για το γενικό δείκτη θετικότητας την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος δεν έπεσε κάτω από το 10 ούτε μια μέρα, ωστόσο είχαμε λίγα τεστ. Εκείνο που αρχίζει και μας ανησυχεί είναι ότι τα συμπτώματα των νέων μορφών προκαλούν σοβαρότερα συμπτώματα, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, βήχα και αναπνευστικά προβλήματα», ανέφερε αρχικά η επιστήμονας. «Η μάσκα παραμένει το ισχυρότερο μέτρο ασφαλείας. Διαφωνώ με τη στάση της πολιτείας. Υπάρχουν πολλά εκολαπτήρια κορονοϊού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο αεροπλάνο και στο πλοίο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης, γιατί παραμένουμε περισσότερη ώρα σε αυτά τα μέσα παρά στο λεωφορείο και στο μετρό. Το θέμα της τέταρτης δόσης είναι ένα ερωτηματικό, αλλά προσφέρει κάτι. Εάν δεν έχεις άλλο τρόπο να προστατευτείς, καλό θα είναι να το κάνεις. Δεν είναι επαρκής η επιστημονική πληροφόρηση, ωστόσο εξαρτάται από το πώς ζει κανείς. Εάν κάποιος φερρυπίν είναι ένας τύπος πολύ κοινωνικός, καλό θα είναι να εμβολιαστεί, γιατί έρχεται σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους περισσότερες ώρες», πρόσθεσε η κυρία Λινού. «Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μέχρι να υπάρξει εμβόλιο που να καλύπτει τις μεταλλάξεις όμικρον 4 και όμικρον 5 θα περάσουν 4 με 5 μήνες. Μπορούμε να συμβολευτούμε το γιατρό μας και να συνεκτιμήσουμε τον τρόπο ζωής μας», κατέληξε μιλώντας για το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, η νέα αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας δεν θα πιέσει το ΕΣΥ και η αποδέσμευση των κλινικών COVID στα νοσοκομεία γίνεται σταδιακά. Από τις 600 κλίνες COVID meth που είχαμε, από τη στιγμή που έχουμε κάτω από 100 διασωληνωμένους, οι 200-250 έχουν δοθεί για άλλα περιστατικά», είπε ο κ. Πλεύρης, συμπληρώνοντας ότι δυστυχώς το προσωπικό στα νοσοκομεία δεν σταματάει να πιέζεται, γιατί όταν πέφτει ο COVID ανεβαίνουν τα non-COVID περιστατικά και τα χειρουργεία που είχαν μείνει πίσω. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου εμβολίου, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή προσπαθούν για ένα μονοδοσικό εμβόλιο, για το οποίο επιθυμία είναι να έχει τα χαρακτηριστικά της κοινής γρίπης, δηλαδή να γίνεται μια φορά το χρόνο. «Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε το συντομότερο δυνατό», κατέληξε ο κ. Πλεύρης. Παραμένουμε φυσικά στο θέμα του κορονοϊού και πάμε στα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών, τα οποία κατέγραψε η αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΗ, όπως βλέπετε και στο σχετικό πίνακα. 15.839 είναι τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών, υψηλότατος ο αριθμός. Άλλωστε, οι ειδικοί είχαν προειδεάσει ότι θα έχουμε από 15.000 έως και 30.000 κρούσματα την ημέρα.
τουλάχιστον για 2-3 εβδομάδες η διασπορά του κορονοϊού και σαφέστερα των μεταλλάξεων όμικρον 4 και όμικρον 5 είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ό,τι αφορά όμως τους λεγόμενους σκληρούς δείκτες, δεν παρατηρείται κάποια ανησυχητική αύξηση. 22 μόλις οι νέοι θάνατοι κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 95 άνθρωποι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αχαΐα, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι ιδιαιτέρως υψηλός, 551 είναι τα κρούσματα, εν αντιθέσει με το Λακαρνανία και Ηλία, όπου εντοπίζονται πολύ λιγότερα κρούσματα από τους αρμόδιους του ΕΟΔΗ, 177 μόλις στην Ετωλακαρνανία, 178 στην Ηλία. Σε κάθε περίπτωση, όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν έχει μετακυλήσει στα νοσοκομεία και ιδιαιτέρως στις ΜΕΘ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οπότε δεν υπάρχει ακόμα κάποιο θέμα για μέτρα. Ωστόσο, τη Δευτέρα η αρμόδια Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει, διότι έχει τεθεί επιτάπητο στο να επανέλθουν οι μάσκες στο προσκήνιο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα συνεχίσουμε με τις Πανελλήνιες και τις βάσεις, οι οποίες θα πέσουν αρκετά σύμφωνα με τις προβλέψεις των καθηγητών και ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες άτομα δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς σε κάποια μαθήματα είχαν κάτω από τη βάση. Πτώση των βάσεων αναμένεται να σημειωθεί στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών θα παρατηρηθεί σημαντική πτώση των βάσεων, που οφείλεται κυρίως στην εντυπωσιακή μείωση των υποψηφίων κατά 4.300 υποψηφίους, δηλαδή μια μείωση της τάξης του -19% σε σχέση με πέρυσι. Οι αναμενόμενες πτώσεις θα ξεκινήσουν από τα 300 μόρια στα υψηλόβαθμα τμήματα και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια στα τμήματα της μεσαίας ζήτησης. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών, επίσης θα σημειωθεί πτώση τόσο εξαιτίας και εδώ λιγότερων υποψηφίων, δηλαδή γύρω στους 500 λιγότερους, αλλά και των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά. Η πτώση θα είναι λίγων δεκάδων μορίων στα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πολυτεχνικών σχολών, ενώ θα φτάσει τα 400 μόρια στα τμήματα μεσαίας ζήτησης. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο των σπουδών υγείας, παρά την αύξηση των υποψηφίων κατά 800 περίπου, διαπιστώθηκαν χαμηλότερες επιδόσεις των ανταγωνιστικών υποψηφίων στις υψηλές βαθμολογικές κλίμακες, στη βιολογία, τη φυσική και τη χημεία, επισημαίνουν οι ειδικοί. Από την άλλη, οι μέσες επιδόσεις των υποψηφίων είναι ακριβώς οι ίδιες με τις περσινές. Με αυτή την εξομάλυνση, αλλά και με την αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων, οι βάσεις στις ιατρικές σχολές θα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, από 100 έως 250 μόρια σε όλα τα περιζήτητα μαθήματα. Η τελευταία ιατρική σχολή αναμένεται να κινηθεί στα 18.000 μόρια. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο οικονομίας και πληροφορικής θα έχουμε πτώσεις στις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά και σημαντική άνοδο στις μεσαίες, το εύρος της οποίας δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί λόγω των νέων συντελεστών βαρύτητας, τονίζουν οι ειδικοί. Σε αυτό το πεδίο υπάρχει άνοδος του αριθμού των υποψηφίων κατά 900 άτομα, άλλωστε ο συγκεκριμένος προσανατολισμός είναι ο πολυπληθέστερος των γενικών λυκείων, εξηγούν οι ειδικοί, καθώς συγκεντρώνει το 35% των διαγωνισθέντων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να απορριφθεί το 1/3 των υποψηφίων των γενικών λυκείων ως αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πέρυσι, το 45% των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων είχε περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 66% των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Φέτος, δυστυχώς, τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι πιθανόν λίγο μικρότερα.
Οι υποψήφοι που διαγωνίστηκαν για τα πανεπιστήμια από τα επαγγελματικά λύκεια μειώθηκαν κατά 16.000 πέρυσι σε σχέση με φέτος που βλέπουμε μια μείωση της τάξης του 9%. Για το λόγο αυτό αναμένεται σημαντική πτώση των βάσεων σε όλους τους τομείς των επαγγελματικών λυκείων, η οποία ενισχύεται και από την επαύξηση της βαθμολογικής συμμετοχής των μαθηματικών και της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη διαμόρφωση των μορίων, καταλήγουν οι ειδικοί. Και περνάμε στις λοιπές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την τρέχουσα επικαιρότητα και ξεκινάμε με μια εξαιρετικά θλιβερή είδηση με το θάνατο ενός πατρινού επιχειρηματία Ακρεοπόλη. Στο επάγγελμα ευνίδιος λογίζεται ο θάνατός του. Πίσω όμως από αυτό το θάνατο υπάρχει και μια οικογενειακή τραγωδία, την οποία θα μας την πει λεπτομεριακώς η Χριστίνα Μαρκεσίνη, ευθύς αμέσως. Για πες μας τι συνέβη, Χριστίνα. Πράγματι, Δημήτρη, απέραντη θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του Ακρεοπόλη Γιώργου Δρυβίλα και το δράμα της οικογένειας. Ο 68χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο κατάστημα το οποίο διατηρούσε στην περιοχή Ταραμπούρα αργά χθες το απόγευμα. Ο άτυχος άνδρας κατέρευσε και εξέπνευσε πιθανότητα από ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσε σταθμός του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσπαθούν με κάρπα να επαναφέρουν τον 68χρονο, ήταν όμως ήδη αργά. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική ηρωνία, πριν από 7 μήνες, ο Γιώργος Δρυβίλας είχε χάσει την 60χρονη σύζυγό του από κορονοϊό. Ωστόσο, το πρώτο χτύπημα της μοίρας ήρθε πριν από μερικά χρόνια, όταν το 17χρονο παιδί του σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών και μένει πίσω χωρίς οικογένεια. Επίσης, εξαιρετικά δυσάρεστη είναι και η επόμενη είδηση, Χριστίνα. Παραλίγο, κυριολεκτικά τραγωδία χθες το βράδυ στην περιμετρική οδό της Πάτρας, όταν είχαμε ανατροπή οχήματος στο οποίο επέβαινε μία ολόκληρη οικογένεια. Έτσι ακριβώς έγινε, Δημήτρη. Σοβαρό τραχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιμετρική της Πάτρας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο για άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε προστατευτικό τυχείο και ανετράπη. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πύργο, κοντά στην έξοδο της Οβριάς. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άνδρας με τη σύζυγό του συνοδηγό και στα πίσω καθίσματα επέβαιναν η κόρη και η 10χρονη εγγονή τους. Και οι 4 επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί, κάποιοι από αυτούς σοβαρά. Στο σημείο κλείθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τροχέα. Ο παππούς, η γιαγιά και η κόρη τους μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ το 11χρονο κορίτσι διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, όπου το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμοιβη μάζα σιδερικών. Είχαμε επίσης θλιβερές ειδήσεις αυτό το διήμερο και πάμε στη Λευκάδα, Χριστίνα, όπου έχασε τη ζωή του 68χρονος τουρίστας, πνίγηκε. Το έχουμε πει πολλάκις ότι ιδιαιτέρως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ όταν κολυμπούν. Δυστυχώς ο εν λόγω τουρίστας ήταν απρόσεχτος. Για πες μας. Έτσι ακριβώς, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε με σιβρινές ώρες χθες από τη θαλάσσια περιοχή του περιγυαλίου Λευκάδας, 65χρονος αλλοδαπός από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 3 επιβαίνοντες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α λιμενικό τμήμα Ανιδρίου στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και πάμε από τη Λευκάδα στη Ζαχάρο. Από χθες αγνοούνταν 70χρονος ψαράς, ο οποίος βρέθηκε σήμερα, αλλά όχι ζωντανός. Έτσι ακριβώς, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα στην παραλία Ζαχάρος ένας ηλικιωμένος ψαράς που αγνοείται από τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρασιακού κόλπου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο περίπου 70 ετών ψαράς είχε αποπλέψει τα ξημερώματα από το κατάκολο για να ρίξει παραγάδι στα ανοιχτά της Ζαχάρος. Όμως, έως το ξημέρωμα δεν επέστρεψε και αυτό προκάλεσε την ανησυχία των οικείων του. Τον αναζήτησαν τηλεφωνικά, όμως δεν εντοπίστηκε. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της ευρύτερης περιοχής του Κυπαρισιακού για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το μεσημέρι στην παραλία.
και θα περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε και θα ακούσετε μία συγκλονιστική μαρτυρία ενός συμπολίτη 44 ετών. Είναι τρανς, το δηλώνει εξ αρχής και έχει υποστεί έως τώρα απίστευτα βασανιστήρια. Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε ένα 44χρονο τρανς άτομο από την Πάτρα. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν το κακό μου και συνέχεια με βασανίζουν. Με ξυλοκοπούν, με κλέβουν, με έχουν καταδιώξει με αυτοκίνητο ενώ ήμουν πεζή και τελικά μου επιτέθηκαν. Με έχουν μαχαιρώσει στο χέρι, στο πόδι. Πλέον μένω σε φίλους ή στο δρόμο. Γιατί τελικά έκαψαν το σπίτι μου. Αυτές είναι ορισμένες από τις συγκλονιστικές φράσεις της 44χρονης Άντι, τρανς ατόμου που διαμένει στην Πάτρα και αναζητεί επιγόντως στέγη και περίθαλψη. Επειδή επέλεξα να μην είμαι ο Ανδρέας και να είμαι η Άντι, επειδή δηλαδή γεννήθηκα ομοφιλόφιλος, βιώνω ατέλειωτα βασανιστήρια, ήταν το σπαρακτικό μήνυμα που στέλνει προς όλους τους πατρινούς. Η Άντι εδώ και χρόνια δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις και μπούλινγκ, με τη ζωή της να έχει μετατραπεί σε πραγματική κόλαση. Ένα βράδυ ξύπνησα γιατί ένιωσα κάτι στο λαιμό μου. Άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρισα κάποιον άγνωστο που κράταγε μαχαίρι. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Τον ρώτησα τι ζητάει και άρχισε να με βρίζει. Κατατρόμαξα. Μιλώντας του, τον έπεισα να μ' αφήσει και τον απέφυγα. Εξομολογείται συγκλονίζοντας τους πάντες. Μάλιστα, όπως η ίδια λέει, έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι όπου έμενα, το πατρικό του πατέρα μου. Έλεγα ότι μόνο φωτιά δεν μου έχουν βάλει εδώ και τόσα χρόνια, αλλά τελικά συνέβη και αυτό. Πρόλαβα σχετικά νωρίς να χρησιμοποιήσω κουβάδες με νερά που είχα διαθέσιμους και έσβησα τις εστίες, αλλά πλέον το σπίτι δεν κατοικείται. Μένω σε φίλους που όποτε μπορούν με φιλοξενούν. Υπάρχουν φορές όμως που μένω και στο δρόμο, όπως αποκαλύπτει στη συνέντευξη. Η Άντι πλέον είναι άστεγη. Βλέποντας το σπίτι της να καίγεται, κάλεσε την αστυνομία, γνωρίζοντας ωστόσο, όπως λέει, ότι κανείς δεν πρόκειται να τη βοηθήσει. Τους τηλεφώνησα και μου είπαν ότι θα στείλουν 2 περιπολικά. Ακόμη τα περιμένω. Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί μόλις ακούν το όνομά μου, με χλεβάζουν, δεν μου δίνουν καμία σημασία. Επιπλέον, η 44χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω των σεξουαλικών της προτιμήσεων. Ακόμα και τα άτομα του στενού οικογενειακού της κύκλου της έχουν κλείσει την πόρτα. «Κανείς δεν με παίρνει στη δουλειά του επειδή έχω αυτή την εμφάνιση. Η μητέρα μου προτιμά να πετάξει ένα πιάτο φαγητό από το να μου το δώσει. Πηγαίνω να πιω καφέ και με διώχνουν. Προσπαθώ να μπω σε ταξί ή σε αστικό λεωφορείο και επίσης με διώχνουν. Έχει τύχει να με διώξουν ακόμα και από τα κτέλ», αποκαλύπτει. Όλα όσα έχω βιώσει έως σήμερα, μάλιστα όπως η ίδια λέει, την έχουν οδηγήσει στην πόρτα ειδικών ψυχικής υγείας. Μπορεί όλοι να μου λένε ότι είμαι πολύ δυνατή και ας μην έχω πρόσβαση ούτε καν στις βασικές μου ανάγκες, αλλά εδώ και καιρό ζω με αντικαταθλιπτικά. Και περνάμε στο εμπορικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Ιουλίου οι λεγόμενες θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τα τέλη Αυγούστου. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα μιλήσουμε ακολούθως με έναν από τους ανθρώπους του εμπορίου, με τον πρόεδρο των εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ξεκινούν κάθε χρόνο τη δεύτερη ημέρα του Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου οι θερινές εκτόσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκτόσεων. Φέτος λοιπόν οι θερινές εκτόσεις θα ξεκινήσουν στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις από τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας. Κατά τη διενέργεια των εκτόσεων, όπως αναφέρουν οι σχετικές οδηγίες εμπορικών συλλόγων προς τα μέλη τους, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού της έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό της έκπτωσης στην προσθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανακατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού οπωσδήποτε. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως σας προανήγγειλα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, τον Δημήτρη Παλούμπη. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, ένα εμπόριο το οποίο έρχεται από 2 έτη πανδημίας και αντιλαμβανόμεθα όλοι, οι πληγές είναι βαθιές και πάρα πολλές. Θα δούμε τον κύριο Παλούμπη. Καλησπέρα, κύριε Παλούμπη. Καλησπέρα, κύριε Χωρίντο. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Οι αυξήσεις στην ενέργεια, οι αυξήσεις σε όλα τα αγαθά και γενικότερα αυτό που έχει επισυμβεί στην ελληνική και κατά επέκταση στην παγκόσμια οικονομία έχει ως φυσική συνέπεια να συρρυκνωθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Οπότε πώς να καταναλώσουν οι πατρινοί, οι Έλληνες και γενικότερα οι άνθρωποι στο δυτικό κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για πέστε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και να προσθέσουμε για την Ελλάδα υπάρχει μια η εξής ιδιαιτερότητα ότι ερχόμαστε και από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Συνεπώς είναι τα 10 συν τα χρόνια της υγειονομικής κρίσης και τώρα της ενεργειακής κρίσης. Είναι γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή είναι μειωμένη πάρα πολύ. Γιατί είναι μειωμένη? Αυξημένο κόστος ρεύμα, αυξημένο κόστος στα καύσιμα. Τα τρόφιμα έχουν πάρει την άνοδο πορεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουν μείνει πολλά χρήματα για την κατανάλωση του λιανεμπόριου και εκεί είναι που είμαστε προβληματισμένοι ότι έρχεται την επόμενη μέρα. Γεγονός είναι ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και αυτό είναι που μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν όλα αυτά που έχουν επισυμβεί, κύριε Παλούμπη, οδηγούν το εμπόριο σε αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο στο οποίο όμως δεν δίδεται και κάποια λύση. Δηλαδή είναι προβλήματα που ξεφεύγουν από τον ελλαδικό χώρο, είναι προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας, ναι μεν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ναι μεν ο υπερπληθωρισμός, ο οποίος όμως έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή οι αυξήσεις τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και στα βασικά αγαθά, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο μπορεί να πει κανείς μας προέκυψε μια νυχτή. Σιγά σιγά επήλθαν οι αυξήσεις. Άρα λοιπόν είμαστε ανοχήρωτοι έναντι αυτού και το εμπόριο, όπως λέτε και εσείς και άλλοι έμποροι που έχουμε βγάλει σε σχετικά ρεπορτάζ στο Superbee, είναι ένα πρόβλημα το οποίο τους οδηγεί σε λουκέτο, κακά τα ψέματα. Αλήθεια είναι αυτό, ότι νομίζω ότι από το φθινόπωρο και πέρα θα αρχίσουμε και στο εμπόριο. Και το είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές που είχαμε βρεθεί μαζί, ότι θα έχουμε άσχημες εξελίξεις και δυστυχώς θα ήθελα να είχα διαψευθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας είχα πει. Και λίγο να το εξειδικεύσουμε ότι μέσα στην περίοδο του κορονοϊού υπήρχε μια διάθεση από τις κεντρικές τράπεζες της Αμερικής, της Ευρώπης να τυπώσουν κάποια χρήματα. Αυτό μοιραία φέρνει τον υπερπληθωρισμό στο επίπεδο που έγινε. Ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αρχίσαμε και βλέπαμε τις πρώτες ενδείξεις για την ενέργεια τουλάχιστον από τέλη Αυγούστου. Άρα δεν είναι αποκλειστικά ο πόλεμος το πρόβλημα, είναι όλο αυτό που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και επιβαρημένει ακόμα περισσότερο η Ελλάδα, γιατί όπως σας προανέφερα, μια η οικονομική κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Αλληλουχία εξελίξεων. Τι γίνεται όμως εφ' εξής, κύριε Παλούμπη? Δηλαδή, λέμε τώρα, ναι μεν θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις από 11 Ιουλίου. Κάποτε λέγατε εσείς ως έμποροι ότι
είναι μια σοβαρή ένεση οικονομικού χαρακτήρα για το εμπόριο, γεμίζουν τα ταμεία, αλλά όλο αυτό δεν το βλέπω μπροστά να συμβαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει διάθεση από τους καταναλωτές, διότι δεν έχουν χρήματα. Όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε, άπαντες θέλουμε να καταναλώσουμε ή να πάρουμε ακόμη και τα χρειώδη, εν πάση περιπτώσει, τα θερινά προϊόντα. Αλλά όταν ο άλλος μετράει και το τελευταίο ευρώ και το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, κακά τα ψέματα. Έχω την αίσθηση ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που επισημάνατε, ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη φάση που έχουμε βρεθεί, όσο και πιο συμπιεσμένες να είναι οι τιμές μας, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει τίποτα. Το μόνο που ίσως είναι, είναι η αρχή του τέλους. Ίσως αυτό μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει. Δυστυχώς θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις στο επόμενο εξάμηνο. Δεν θα είναι ευχάριστα τα πράγματα. Εμείς σαν σύλλογος αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα είναι κάποια επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά να πετήσουμε και εμείς κάποια βοήθεια για το εμπόριο, για να μπορεί να σταθεί και αυτό στα πόδια του. Δηλαδή θα έχουμε ίσως και κοινωνικές ταραχές με αυτά που θα έρθουν στο ερχόμενο αυτό διάστημα. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, κύριε Παλούμπη, υπό την έννοια ότι το εμπόριο είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, κατά την περίοδο των μνημονίων, όταν έκλεισαν 250.000 μικροεπιχειρήσεις στη χώρα, για πολύ ποικίλους λόγους, προέκυψε ο εφιαλτικός αριθμός των 1 και πλέον εκατομμυρίων ανέργων. Δηλαδή, το να κλείσει ένα μαγαζί δεν είναι μόνο ότι ο επιχειρηματίας ή η οικογένειά του θα βρεθεί στην ανεργία. Οι υπάλληλοι είναι ένας κύκλος δηλαδή εργασιών με ανθρώπους πολλούς, με προμηθευτές και εν πάση περιπτώσει όλο τούτο αριθμεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες, ότι όταν πλήττεται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας στο εμπόριο, τότε τα δύσκολα είναι μπροστά. Νομίζω ότι είναι τετελεσμένο γεγονός αυτό. Τώρα, αν τα βλέπουν ή όχι, θέλω να πιστεύω ότι τα βλέπουν, αλλά ίσως κάποιες φορές δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ή εκ των υστέρων βλέπουν το σφάλμα και προσπαθούν να το διορθώσουν όταν είναι πλέον πολύ αργά. Θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα. Άκουγα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι αδικήσαμε τη μεσαία τάξη. Γεγονός είναι, αδικήθηκε η μεσαία τάξη και φορτώθηκε όλο αυτό το πράγμα με τα μνημόνια. Είναι και ένας από τους λόγους που έπεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Έτσι. Τον τιμά ότι αναγνωρίζει πλέον το λάθος, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Το θέμα είναι να τα προλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα πριν γίνει η ζημιά. Και εδώ που έχουμε φτάσει, φοβάμαι ότι έχουν γίνει πολλές ζημιές. Αλήθεια είναι αυτό. Από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει μέσα στα μνημόνια. Κακά τα ψέματα, το παραδοσιακό εμπόριο, το επιχειρήν, το μικροεπιχειρήν, στα ρούχα, στα υποδήματα κτλ. Μόνο κατά την τελευταία διετία της πανδημίας μπορεί να πει κανείς ότι βρέθηκε σαν διέξοδο, διότι δεν ενισχύθηκε δε όντως. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μεσούσεις της πανδημίας πήγαιναν μια χαρά οι πολυεθνικές με τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα και το μικροεμπόριο, το μικροεπιχειρήν περίμενε κάποια ψίχουλα ως επιδότηση, μήπως σταθεί στα πόδια του, πάρε 60% για το νίκη σου, πάρε λίγα χρήματα εν είδη επιδότησης, όμως βρέθηκαν με χρέη οι έμποροι. Άρα πώς θα ανταπεξέλθουν, υπό την έννοια, κύριε Παλούμπη, ότι πλέον για να προμηθευτείτε τα νέα σας προϊόντα πρέπει να έχετε ρευστότητα και ρευστότητα δεν υπάρχει. Και ποια προϊόντα? Τα προϊόντα με αυξήσεις δραματικές, διότι όταν αυξάνεται το πετρέλαιο αυξάνονται και τα μεταφορικά, κακά τα ψέματα. Αλήθεια είναι αυτό και να σας πω, κύριε Χωρίδη, ότι ο κλάδος του εμπορίου ουδέποτε ήθελε επιδοτήσεις ή βοηθήματα από το κράτος όσο αφορά να είναι σε μορφής επιδόματος. Το εμπόριο τι θέλει? Θέλει αυτή τη στιγμή, νομίζω επιβάλλεται αυτό, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εκ νέου το εμπόριο να αρχίζει να ανθεί, πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Εάν δεν μειωθούν οι φόροι, το κόστος, δηλαδή το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων να μειωθεί
Και όταν λέω να μειωθεί, κύριε Χρήτο, να διευκρινίσω κάτι, γιατί πολλοί από τον κλάδο των πολιτικών θεωρούν ότι με το ΦΠΑ που θα σας αναφέρω, ότι μα το εισπράτετε και πρέπει να το αποδώσετε. Γεγονός είναι ότι το εισπράττουμε. Αλλά θα σας πω όμως, από το 18% έως το 24% που έχουμε φτάσει σήμερα, είναι ελάχιστες επιχειρήσεις που έχουν βάλει αύξηση στα προϊόντα. Έχουν απορροφήσει ακόμα και το κόστος του αυξημένου συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, κύριε Παλούμπη. Όταν μειώνονται οι τιμές, ο καταναλωτής πολλές φορές δεν το γνωρίζει πόσο είναι ακριβώς το ΦΠΑ. Αλλά μέσα στις τιμές, ένα πολύ απλό, για να μπορεί και ο καταναλωτής να το κάνει αυτό, να παίρνει την τιμή και να τη διαιρεί διαδιά 1,24, για να δει πραγματικά η επιχείρηση πόσα χρήματα παίρνει και πόσα παίρνει αυτό το άθλιο κράτος, που δεν προσφέρει τίποτα για αυτά που παίρνει. Έτσι, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Από πού? Σε υγεία δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Από υποδομές? Ποιες υποδομές? Ένα τρένο περιμένουμε σε αυτή την έρημη την πόλη μας 20 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε τρένο. Είχαμε τρένο όταν δουλεύαμε με συνθήκες έτσι πιο δύσκολες. Είχαμε τρένο από το 98, 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχουμε τρένο, όπως το λέτε. Πάμε όμως σε μια πρόβλεψη που πρέπει να κάνετε. Τουλάχιστον αυτή τη θερινή περίοδο οι εκτόσεις λειτουργούν ανακουφιστικά, θα λειτουργήσουν ανακουφιστικά, με την έννοια ότι κάνετε όλοι οι έμποροι γενναίες αυξήσεις, κακά τα ψέματα. Και οι περισσότεροι πατρινοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παίξαμε νωρίτερα με σχετική έρευνα, θα μείνουν σπίτι. Ένα στους δύο δεν θα πάει καν διακοπές, δεν έχει χρήματα. Άρα όλο και κάτι θα ψωνίσει έτσι για να παρηγορηθεί που δεν δύναται να πάει σε ένα νησί να κάνει τις διακοπές του. Τι βλέπετε, για να κλείσουμε? Θα ήθελα να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνει, αλλά η εμπειρία των χρόνων θα μου πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θα καταναλώσει. Όσο και να προσπαθήσουμε, εδώ που έχουμε φτάσει, το αποτέλεσμα, ό,τι και να γίνει, είναι αρνητικό. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο και τελειώνω με αυτό. Την προηγούμενη χρονιά, η καλύτερη ατομική, μικρή επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση, ήταν μείον 30% στα κέρδη. Είχε χασούρα. Αυτά στοιχεία από την εφορία. Δεν τα λέω εγώ. Στοιχεία από την εφορία. Άρα αντιλαμβάνεστε, ό,τι και να γίνει, να καλύψουμε το 30%, να καλύψουμε και τη ζημιά τη φετινή, αδύνατον. Είναι αδύνατον. Και αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνει ευθέως την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία κακά τα ψέματα είναι ζωφερή. Καλή δύναμη, κύριε Παλούμπη, και εύχομαι τα καλύτερα για το εμπόριο, διότι επαναλαμβάνω, το εμπόριο δημιουργεί θέσεις εργασίας, διατηρεί θέσεις εργασίας και το μικροεπιχειρήν είναι η βάση της οικονομίας σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην αυριανή πρόβλεψη για τον καιρό. Ζήτησες να με δεις για εκείνον τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλω να σας εξηγήσω κάθε τεχνολογία με λεπτομέρεια. Τι θέλω να ξέρω? Μα να μην ξέρετε πώς θα κάνουμε οικονομία στα καύσιμα. Δεν θέλω. Ή τις δυνατότητες ενός τηλεφωνικού κέντρου στο cloud. Ρε παιδάκι μου, δεν θέλω να τα ξέρω. Θέλω να τα έχω. Γίνεται. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από τεχνολογία. Φτάνει να ξέρεις πόσο τη χρειάζεται η επιχείρησή σου. Γι' αυτό στην Κοσμοτέ, εσύ μας λες τις ανάγκες σου και εμείς σου δίνουμε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε πώς θα αξιοποιήσεις την επιδότηση ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, κανένα τραπέζι δεν πρέπει να μένει άστρωτο. Για να το πετύχουμε, κάποιος νοιάζεται. Τότε ΒΑ συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα που εξασφαλίζει τα βασικά αγαθά σε περίπου 500.000 ανθρώπους και τους βοηθά να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Για να μην λείπουν τα βασικά σε όσους έχουν ανάγκη, η Ελλάδα νοιάζεται. Η Ευρώπη στηρίζει. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπόθεση όλων μας. Δήμος Πατρέων.
Υπηρεσία Καθαριότητας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα. Well, I was in the home.